Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, κύριο Βασίλη Κλοκίδη, και μαζί του έχει έρθει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, κύριος Νίκος Μανεσιώτης. Ο κύριος Κλοκίδης, καταρχήν, ξέρουμε το έργο του, δηλαδή στην Εθνική Ομοσπονδία, σε χρόνια κρίσης, είναι ο πρόεδρος της κρίσης ουσιαστικά. Έχει ανταπεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του, γνώσεις των προβλημάτων του χώρου μας, έχει προσπαθήσει για το καλύτερο. Τον έχουμε στην πόλη μας, γιατί όταν κουβεντιάζουμε τα προβλήματα από κοντά, σίγουρα μπορούμε να τα δείξουμε καλύτερα, να τα αναδείξουμε και να γνωστοποιηθούν και να επιληθούν καλύτερα. Θα είμαστε πάντα δίπλα. Διακριτικά όμως, γιατί έχω τόσο πολύ εμπιστοσύνη στα στελέχη των τοπικών εμπορικών συλλόγων, οι οποίοι είναι τα αυτιά, τα μάτια, η ψυχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου, και θεωρώ ότι είσαστε τόσο ικανά στελέχη που δεν χρειάζεστε τη συμβουλή μου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία απασχολούν τους συναδέλφους. Τα προβλήματα στο μεγαλύτερο βαθμό είναι κοινά. Είτε λέγεται Πειραιάς, είτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είτε Σπάρτη, τα πιο πολλά προβλήματα είναι κοινά. Έτσι λοιπόν είναι πολύ καλά να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Και κάθε φορά σε συναντήσεις που κάνουμε, θεωρώ ότι προκύπτουμε σοφότεροι, γιατί ανταλλάσσουμε ιδέες και προκύπτουν νέα σχέδια τα οποία μπορούμε να κάνουμε και να λύσουμε πολλά τα προβλήματα που μας απασχολούν. Πραγματικά συζητήσαμε τα επιμέρους θέματα τα οποία αφορούν στην περιοχή. Είναι αρκετά σημαντικά. Το καλό είναι ότι όλα αυτά είναι προς βελτίωση της επισκεψιμότητας, της κατανάλωσης, της επιχειρηματικότητας του εμπορίου της πόλης. Δεν έχουμε περάσει εύκολα 8 χρόνια και για να είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και να συζητάμε το πώς βελτιώνονται τα πράγματα, σημαίνει ότι έχουμε αντοχές. Σημαίνει ότι είμαστε ακόμα εδώ και πραγματικά εκφράζουμε το όραμά μας πώς μπορεί να γίνει μια αγορά, μια πόλη καλύτερη. Έχετε το πιο ισχυρό brand name που υπάρχει στην Ελλάδα. Το branding της Σπάρτης. Το Σπάρτα είναι πιο γνωστό και από τον Γκρίς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αξιοποιήσετε. Πρέπει να πάρετε την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να το κάνετε πολλαπλασιαστή της οικονομίας του τόπου. Θα σας πω όμως ότι κοιτούσα ποιο είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ποιο είναι το ποσοστό το οποίο έχετε σε αναλογία και θα σας πω ότι η μείωση είναι πολύ μικρότερη από άλλες περιοχές της χώρας. 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Βεβαίως υπάρχει και μία ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Εκεί όντως έχει μειωθεί στα 960 εκατομμύρια από 1,3 δισεκατομμύρια που είχατε προ-κρίσης και δείχνει μία μείωση της τάξης του 30%. Και αυτή πρέπει να ανακτηθεί. Και αυτό νομίζω προσπαθεί και ο Πρόεδρος ακριβώς να αυξήσει την οικονομία του τόπου για να μπορέσουν να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης και να μπορέσει να αυξηθεί ο πλούτος της περιοχής, ώστε να μην φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσετε το brand name της περιοχής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο να κάνετε τη Σπάρτη μια υπερτοπική αγορά. Και είπαμε ότι με την σύμπραξη και με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, θα πρέπει να φτιάξετε το ανοιχτό κέντρο εμπορίου της Σπάρτης. Είναι ένα πιλωτικό σχέδιο, πλάνο, το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε 4 πόλεις της χώρας μας και η Σπάρτη πραγματικά, επειδή ο Πρόεδρος τη χαρακτήρισε ότι η αγορά της είναι ένα ΙΤΑ και επειδή είναι τόσο καλά δομημένη πόλη με φαρδείς δρόμους και πραγματικά με μια άνεση χώρου, χωροταξικού σχεδιασμού, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρωτοποριακό ανοιχτό κέντρο εμπορίου, αξιοποιώντας όλο το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης. Και τι κερδίζουμε με αυτό? Νοικιάζονται τα καταστήματα, φωτίζεται η πόλη, φεύγει η παραβατικότητα, έχει έσοδα ο Δήμος, αυξάνεται η περιουσία των ιδιοκτητών και δημιουργείται μια συστάδα εμπορική, ένα κλάστερ εμπορικό, το οποίο σας οδηγεί σε μια υπερτοπική αγορά και όχι στα όρια της Λακωνίας ή της Πελοποννήσου, αλλά σε όλη τη χώρα.
δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι 487 εμπορικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στη Σπάρτη, μπορείτε να μπείτε σε μια αγορά τζίρου 4 δισεκατομμύριων ευρώ που είναι σήμερα ο τζίρος του ηλεκτρονικού επιχειρήν. Και βεβαίως μπορείτε να ξεπεράσετε και τα σύνορα και να μπείτε σε μια λεκάνη, σε μια δεξαμενή 450 δισεκατομμύριων ευρώ που είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο σε όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τα ποιοτικά προϊόντα που έχετε, με τα ιδιαίτερα προϊόντα που έχετε και με το όνομα το οποίο άλλοι το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά να το δημιουργήσουν, ότι μπορείτε να μπείτε σε αυτές τις αγορές. Είμαστε εδώ πραγματικά να δουλέψουμε μαζί. Βεβαίως για όλα αυτά απαιτείται η συνεργασία όλων και νομίζω ότι κανένας δεν θα θέλει να μείνει απ' έξω από μια τέτοια συλλογική προσπάθεια.